Στη μεταπολή θεωρία στην πράξη με Ρούσο Αναστασιάδη, Νετανιάχου και Τσίπρα να επαναβεβαιώνουν την πρόθεσή τους για υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας πριν από την εκπνοή του έτους. Το έργο αυτό δημιουργεί ένα απαράμιλο δίκτυο κοινών συμφερόντων και πασιφανές στρατηγικό όφελος αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της συνεργασίας μας. Πρόσχεδιο της διακρατικής συμφωνίας ανέλαβαν να ετοιμάσουν τεχνοκράτες από Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα και Ιταλία, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του Α συνέρχονται την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Ο μήκους 2.000 χιλιόμετρων αγωγός φυσικού αερίου θα συνδέει τη λεκάνη της Λεβαντίνης με την κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδος και Ιταλίας. Εάν όλα κυλήσουν ομαλά, μέσα στο 2019 θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση που θα βάλει το νερό στα πλάγια της κατασκευής του μεγαλεπίβολου έργου. Είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, όχι μόνο για εμάς, τις χώρες μας, αλλά και για την Ευρώπη. Για τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς δρόμους του μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται και τα μείζονος σημασίας ενεργειακά έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της ταυτόχρονης διασύνδεσης των τριών χωρών μέσω οπτικής ίνας. Πέραν των περιφερειακών εξελίξεων στο μικροσκόπιο των τριών ηγετών, βρέθηκε όλο το φάσμα της πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της διπλωματίας και της διαχείρισης κρισεών. Αναστασιάδης, Νετανιάχου και Τσίπρας άνοιξαν τη βεντάλια της τριμερούς συνεργασίας και επαναβεβαίωσαν τη θέλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο διεθνές αλλά και πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας. Είδα χρόνια πριν και είναι σχεδόν ασύλληπτο το γεγονός ότι οι χώρες μας δεν είχαν αυτήν την θερμή και ζεστή και άμεση επαφή και με πάρα πολλούς τρόπους ήμασταν απομονωμένοι ένας από τον άλλο. Αυτό είναι απίστευτο. Στο πλαίσιο της Συνόδου υπεγράφησαν συμφωνίες και μνημόνια συναντήληψης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και της συνεργασίας των τριών εμπορικών επιμελητηρίων. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τους Τσίπρα και Νετανιάχου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναδιατυπώνοντας την ετοιμότητά του για άμεση επανέναρξη του διάλογου. Νοουμένου ότι κοινώς είναι ο στόχος να μετεξελιχθεί η Κύπρος σε ένα φυσιολογικό κράτος, όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ένα πραγματικά ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων, ξένες εγγύσεις. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για διορισμό προσωρινού ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, ο ΙΕ εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με το επόμενο βήμα. We are in contact with the parties to determine a way to seek the outcomes of their reflection and on their views on the way forward. Επικαλέστηκε τη δήλωση Γκουτέρες μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, μέσω της οποίας ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προβληματιστούν και, εάν οι συνθήκες οριμάσουν και πάλι, να καθορίσουν μια ουσιαστική διαδικασία στο μέλλον.